σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση στον προστάτη, που είναι η ανοιχτή και είναι και η ρομποτική. Διάβασα ότι για τη ρομποτική υπάρχει αυξημένες πιθανότητες σχετικά με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, το ανοιχτό χειρουργείο, να υπάρχει μεγαλύτερες ποσοστά σε ακράτεια ούρων και αισθητική της λειτουργία. Αν ισχύει αυτό και τελικά τι θα πρέπει να επιλέξει, δηλαδή πού είναι το, τι θα πρέπει να επιλέξει ο ασθενής, τι είναι καλύτερο. Να ξεκινάμε παρακαλώ. Εγώ να το πω με μια κουβέντα. Σήμερα το πρωί ήμουν Αθήνα. Ήρθα με το αεροπλάνο, σε 45 λεπτά θα φύγω πάλι πίσω και με περιμένει ένα ρομποτικό χειρουργείο στο νοσοκομείο. Η εξέλιξη προχωράει. Το ρομπότ είναι το μέσο, είναι το εργαλείο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός της επέμβασης. Το δίλημα ανοιχτή ή ρομποτική είναι, να μιλήσουμε και με όρους πολιτικούς, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι ψευτοδίλημα. Το πραγματικό δίλημα στην αντιμετώπιση, μάλλον στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, είναι τι εμπειρία έχει αυτός ο οποίος κάνει αυτή την επέμβαση. Το έχω γνωρίσει και εγώ. Στην εξέλιξη της ρομποτικής υπήρχαν και στην εφαρμογή της υπήρξαν πολλές υπερβολές και πολλά παρατράγουδα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία ή προσπαθούσαν να αποκτήσουν εμπειρία, τη διαφημίζανε ή λέγανε ότι ήταν το καλύτερο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι ένας ο οποίος δεν γνωρίζει να πιλωτάρει το αεροπλάνο μπορεί να κάνει μια ασφαλή πτήση. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, πάλι δεν νομιμοποιείται κάποιος επειδή θα το κάνει ανοιχτά. Λοιπόν, ότι σίγουρα θα το κάνει καλύτερα. Τα νούμερα μετράνε. Και σήμερα πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο όριμοι από ό,τι είμαστε όταν ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, όπως πιστεύω και μετά από 50 χρόνια θα είμαστε πολύ πιο όριμοι από ό,τι είμαστε τώρα. Η εξέλιξη προχωράει. Η ρομποτική ήρθε στη ζωή μας και ήρθε για να μείνει και για να εξελιχθεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι όπως ξεκίνησε και το νοσοκομείο της Ρόδου, δηλαδή στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, αν είχε την οικονομική δυνατότητα θα προχώρησε και θα κάνει τη ρομποτική επένδυση. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής, ότι με το ρομπότ, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι θέμα κόστους. Το μηχάνημα κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επέμβαση για να ξεκινήσει κοστίζει μόνο τα εργαλεία της 2.000 ευρώ. Στην Αμερική, που το σύστημα υγείας είναι εντελώς διαφορετικό, στις ΗΠΑ υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.100 συστήματα, στις ΗΠΑ 2.100 συστήματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4-5 συστήματα, τα περισσότερα όλα δηλαδή, που λειτουργούν πολύ πιο καλά και πολύ πιο έντονα, είναι στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο τομέα. Για λόγους προφανείς τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, στη Σμύρνη που υπάρχουν και περιμένουν οι 50 Άγγλοι για να χειρουργηθούν, περιμένουν να χειρουργηθούν ρομποτικά. Στη Σμύρνη υπάρχουν 3 ρομποτικά εργαλεία. 3 Νταβίντσι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς λέτε ότι συμπεραίνω ότι τα αυξημένα ποσοστά είναι μεμονωμένα, δεν υπάρχουν. Εγώ πιστεύω το εξής. Είναι λόγω λοιπούς εμπειρίας κάποιων γιατρών και γι' αυτό. Ακριβώς. Εγώ είμαι ανοιχτός, ο κ. Πουλάκης είναι ρομποτίστας. Οπότε η εξέλιξη. Εγώ είμαι πιο παλιός σε ηλικία, αλλά δεν έχω μπει στην καινούργια τεχνολογία. Όμως φαίνεται το μέλλον η ρομποτική. Ξεκάθαρα είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, δεν υπάρχουν συγκριτικές, αυστηρά συγκριτικές που να δείχνουν ότι τα ποσοστά επιπλοκών είναι μεγαλύτερα εκεί ή όχι. Είναι αλλιώς το marketing επηρεάζει τη ζωή μας, γιατί αυτοί πουλάνε μηχανήματα. Δεν πουλάνε μηχανήματα. Από 2 εκατομμύρια, φαντάζεστε τι νούμερα υπάρχουν. Έτσι. Και ο τζίρος από τη χρήση. Σίγουρα και οι μελέτες επηρεάζονται από αυτά. Επηρεάζονται το marketing. Όμως η καλή ρομποτική είναι σίγουρα καλύτερη από την καλή ανοιχτή. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε. Και το μέλλον θα πάει εκεί. Όμως θα πρέπει να πω δύο λόγια, ότι όταν έχουμε. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδάκια που δεν κάνουν εμβόλια και το έχετε διαβάσει όλοι, παρέλθουμε όλοι. Το να δώσει 2 εκατομμύρια όταν πεθαίνουν παιδιά από έλλειψη εμβολίων που κάνουν 1 ευρώ το εμβόλιο, είναι προτεραιότητα το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, δυστυχώς μπαίνουμε στην πολιτική πάλι, η προτεραιότητά της πρέπει να είναι αυτή. Πρέπει να είναι τα εμβόλια των παιδιών και μετά το ρομπότ. Αλλά σίγουρα το ρομπότ είναι καλύτερο, είναι ξεκάθαρο αυτό και το μέλλον να είναι εκεί. Όταν άρχισε η διουρηθρική, γιατί είμαι αρκετά παλιός για το έζησα και αυτό, όταν άρχισε η διουρηθρική προστατεκτομή, το 90% των ορολόγων ήταν πολεμιήτης. Τώρα το 100% την κάνουν. Κάθε καινούργια μέθοδος έχει πόλεμο, γιατί λόγω άγνοιας ίσως των περισσοτέρων. Σαφώς υπάρχουν επιπλοκές, κύριε Πλεμμανίστρα, οι οποίες δημοσιεύονται και αυτές ακούγονται. Δεν ισχυρίστηκε κανείς ότι
Επιπλοκές δεν έχει αυτός που δεν χειρουργεί. Αυτός που χειρουργεί έχει και επιπλοκές. Αυτές ακούγονται, αυτές μένουν και δυσφημούν κάθε τι που θέλει κάποιος να δυσφημίσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βλέπουμε λίγο το μέλλον, πρέπει να βλέπουμε και αναφερθήκαμε πού, στη Σμύρνη. Φανταστείτε. Από εκεί και ύστερα τα συμπεράσματα δικά σας. Και βέβαια να τονίσω κι εγώ ότι το τελειότερο μηχάνημα σε χέρια μη έμπειρα είναι δολοφονικό εργαλείο. Ας είναι το τελειότερο. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πουλέκης. Το αρτιότερο αεροπλάνο, αν πάω να το οδηγήσω, εγώ θα το ρίξω. Να είστε σίγουροι. Άλλος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μάθω η θεραπεία με τη φυστερόνη. Για διάφορους λόγους. Μπορεί να επηρεάσει το πώς την ανάπτυξη τα κίνητρα του προστάτη και τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς. Επειδή είχε παραγίνει με αυτή τη θεραπεία της τεστοστερόνης για κάθε νόσο που ήταν ανδρική. Όλοι οι παθολόγοι παλιά δίναν τεστοστερόνη, εδώ υπάρχει και ενδοκρινολόγος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις και έχουν κάποιες απώλειες λογικές, αλλά είχε παραγίνει αυτό το κακό, δεν ξέρω ποιος θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Κύριε Ζούγκα, εσείς. Υπάρχει το σύνδρομο, περίπου το τελευταίο, το σύνδρομο υπογονατισμού στον άντρα, που όταν μεγαλώνει η ηλικία μετά τα 50, το στερόνι αρχίζει και πέφτει. Σε όλους μας. Εγώ έχω μετρήσει δικιά μου, είναι μειωμένη. Δεν σημαίνει ότι μειώνεται η σεξουαλική σου λειτουργία, όμως σημειώνεται. Και είναι θέμα πάλι marketing. Διάφορες εταιρείες βγάλαν τελευταία χρόνια διάφορες αλήθειες που λένε παίρνει μια αλήθεια, αλήθεσαι και αποκτάς τη τεστοστερόνη που παρέχει στα φυσιολογικά. Αυτό είναι αλήθειες εν μέρη, γιατί η τεστοστερόνη είναι απαραίτητη για τον οργανισμό. Δηλαδή, να πω ένα νούμερο ότι οι άντρες οι οποίοι έχουν χαμηλότερη από την ηλικία του τεστοστερόνη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες θανάτου από καρδιακά νοσήματα σε υψηλό ποσοστό και πεθαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους όταν υπάρχει έλλειμμα της θεώρησης. Επίσης τα οστά επηρεάζονται, αλλά κυρίως τα καρδιακά. Κανονικά υπάρχει η υποκατάσταση της θεώρησης μόνο εφόσον μετρήσει τη στάχνη και λύπη. Αλλά το να πει τη θεώρηση και να πασαλήφονται όλοι και μάλιστα έχει περάσει και στους νέους ότι αν κάποιος θεώρησε θα είναι πιο ενεργά σεξουαλικός κλπ. Δεν είναι αληθές και είναι επικίνδυνο γιατί αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου προστάτης. Ξεκαθαρισμένο. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις μετά από εκτίμηση μικροβιολογική που μετρήσεις και λύπη, υπάρχει έλλειμμα, μόνο εκεί συμπληρώνει το έλλειμμα. Στην ίδια απάντηση. Είναι σύγχρονο ασθενή, δηλαδή που έχει έλλειμμα λόγω υποφυσίας. Λόγω υπογοναδισμού, λέει. Υπάρχει υπογοναδισμό στο φυσιολογικό σου που όταν μεγαλώνει και έχει υποφυσιολογικό. Και μόνο και κάποιες περιπτώσεις. Ρωτάτε τώρα κάτι άλλο. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το PSA. Α, με τεστοστερόνη. Όχι, αν έχει υπογονατισμό, φαντάζομαι και αρμόδιο θα είναι και ο ενδοκρινολόγος να μιλήσει. Αλλά αν έχει υπογονατισμό, είναι θεραπεία μετάσταση. Γιατί έχει τον ίδιο, φαντάζομαι, κίνδυνο όπως ο γενικός πληθυσμός. Αυτός που παίρνει τεστοστερόνη όμως γιατί θέλει να παίρνει τεστοστερόνη για να είναι πιο άντρας υποθετικά. Ναι, όχι, μα ξέρετε. Δεν το παίρνουν πολύ μόνοι τους. Το δίνουν και συνάδελφοι. Σε σεξουαλική ανεπάρκεια υπάρχει τεστοστερόνη. Λες και θα φτιάξει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει κανείς αντίθετη άποψη σε αυτό. Γενικά δεν πρέπει να δίνεται σε χρόνια βάση. Έτσι. Και αν δίνεται σε χρόνια βάση, θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση του PSA.